Η ψήφος μας τόσο στην επιμέρου σύμβαση που συζητούμε, αλλά όπως τοποθετηθήκαμε και στο νομοσχέδιο της κύριας σύμβασης, εκφράζει την κριτική για τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που με την πολιτική τους υπέρ της πλουτοκρατίας περικόπτουν δημόσιες παροχές στην υγεία, αυξάνουν την ανταποδοτικότητα και τις πληρωμές στις υπηρεσίες υγείας, τα φάρμακα, εξετάσεις κλπ. Συμβάλλοντας ότι το δικαίωμα των ασθενών σε απαραίτητες δημόσιες μονάδες υγείας να παρουσιάζεται ως προσφορά από αυτούς που καταδικάζουν το λαό στην εξαθλίωση. Και ακριβώς τέτοια μέτρα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη του κράτους, να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό, να στελεχώνονται με μόνιμο προσωπικό πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης, να εξασφαλίζεται επαρκής και σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και να αποτελούν φυσικά μέρος του πανελλαδικά ανεπτυγμένου δημόσιου συστήματος υγείας, ώστε έγκαιρα, με ασφάλεια και απολύτως δωρεάν να παρέχονται όλες οι προληπτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις σε όσους έχουν ανάγκη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παράλληλα, οι όποιες τυχόν προσφορές να αξιοποιούνται επικουρικά και συμπληρωματικά. Και βέβαια, απέναντι στο γνωστό επιχείρημα που ακουγόταν και το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, ότι το κράτος δεν έχει λεφτά, ή το επιχείρημα της επίκλησης των δημοσιονομικών αναγκών δεσμεύσεων και πάει λέγοντας, η πραγματικότητα είναι ότι και στην περίοδο των αυξημένων ρυθμών ανάπτυξης στο παρελθόν, το κράτος και το κεφάλαιο με όλες τις κυβερνήσεις του υποχρηματοδοτούσαν το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν ανέπτυσαν τις αναγκαίες υποδομές, έπαιρναν μέτρα περικοπών των δημόσιων παροχών και οι ασθενείς πλήρωναν πολλά περισσότερα. Όλα αυτά επιταχύνονται σήμερα, πολλαπλασιάζονται, διότι η ανάπτυξη με ατμομηχανή τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι σε πλήρη αντίθεση με τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες. Και αν κάτι αποδεικνύεται και το οποίο θα πρέπει να σκεφτούν οι εργαζόμενοι, είναι πως το κράτος, το καπιταλιστικό κράτος, ποτέ δεν έχει λεφτά για τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, ούτε στη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ούτε στη φάση της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Και αυτό διότι αποτελεί πολιτική επιλογή η παντός είδους στήριξη των μεγαλοεπιχειρηματιών, είτε μέσω φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων, είτε δίνοντας ζεστό χρήμα για την εξασφάλιση της υψηλής κερδοφορίας τους και στις δύο φάσεις. Εξάλλου, τα χρήματα που θα διαθέσει το Ίδρυμα αποτελούν στην ουσία ένα πολύ μικρό μέρος των κερδών, σταγόνα στον ωκεανό, που προέκυψαν όμως από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, από τον απλήρωτο χρόνο εργασίας τους που δημιουργεί τα κέρδη. Και συγχρόνως, τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και οι προηγούμενες αξιοποιούν αυτές τις συμφωνίες και για να επιδρούν, να ασκούν βαθύτερη ιδεολογική επίδραση στους εργαζόμενους, επιδιώκοντας να καλλιεργούν στο έδαφος των σοβαρών προβλημάτων των λαϊκών οικογενειών το ανθρώπινο πρόσωπο του συστήματος της εκμετάλλευσης, να συμφιλειωθούν οι εργαζόμενοι με την αντίληψη ότι μπορεί να περισσέψει και κανένα ψίχουλο όσο καλύτερα πάει η κερδοφορία των επιχειρηματιών και παράλληλα να εθίζονται συγχρόνως, να εθίζονται οι εργαζόμενοι με την αντίληψη για κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές όχι ως δικαίωμα αλλά ως φιλανθρωπία. Και όσο εντείνεται η αντιλαϊκή επίδεση του κεφαλαίου, όσο προωθείται η δραματική περικοπή των κρατικών και εργοδοτικών δαπανών για την υγεία, την πρόνοια και ενισχύεται η επιχειρηματική δράση, τόσο θα εμφανίζονται οι φιλανθρωπίες και οι πρωτοβουλίες των επιχειρηματιών για την υγεία και όχι μόνο. Και αυτό γιατί οι δωρεές αποτελούν το άλοθη και το αντάλλαγμα των καπιταλιστών για να συνεχίζουν και να αυξάνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, να εμπορευματοποιούν τις λαϊκές ανάγκες και ακριβώς την εξυπηρέτηση των σχεδιασμών και συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων δεν οφείλεται το γεγονός ότι τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας όλο και πιο πολύ ενισχύουν τα επιχειρηματικά και εμπορευματικά τους χαρακτηριστικά. Ή για παράδειγμα ότι ολόκληρη η Ανατολική Αττική δεν διαθέτει ούτε ένα δημόσιο νοσοκομείο παρά ορισμένα μισολειτουργούντα κέντρα υγείας. Ή για παράδειγμα ότι η Θεσσαλονίκη και η κατ' επέκταση η Βόρεια Ελλάδα είναι χωρίς παιδιατρικό νοσοκομείο εδώ και δεκαετίες. Ή ότι 4 δισεκατομμύρια ετησίως πηγαίνουν για τις νατοικές δαπάνες προκειμένου να συμμετάσχουν στο πλιάτσικο όπου γης, ενώ για τη λαϊκή υγεία δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ. Έτσι, την ίδια ώρα που όλοι αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι θεωρούν αιτία πολέμου τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, αφού διαμορφώνουν συνθήκες δουλειάς και ζωής με όρους
περασμένων δεκαετιών εμφανίζονται σαν μεγάλοι ευεργέτες υπέρ του λαού, διαθέτοντας στην ουσία ένα ελάχιστο μέρος των κερδών από τη δουλειά των εργαζομένων. Στόχους τους, η ενσωμάτωση και η λεγόμενη κοινωνική ειρήνη. Και σε αυτή την κατεύθυνση σειραίουν οι κυβερνήσεις και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, προσπαθώντας όλοι μαζί να αποτρέψουν ποιον, το μεγάλο κίνδυνο, την οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων που θα διεκδικήσουν όλο αυτό το πλούτο και τα μέσα που το παράγουν, ανατρέποντας την πολιτική και οικονομική εξουσία των μονοπωλίων. Έτσι και η μόνη διαφορά επί της πολιτικής ουσίας στα πλαίσια της συζήτησης της σύμβασης είναι ότι την αρχική την προχώρησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την τροποποίησή της ή της τροποποίησης ενδεχομένως θα τη διαχειρίζεται ή θα τη διαχειριστεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μπορεί μεταξύ τους να αντιπαρατίθονται σε δευτερεύοντα ή τριτεύοντα ζητήματα και θέματα, στα πρωτεύοντα όμως για να στηρίξουν και να αθώσουν στην ουσία τους εκμεταλλευτές του λαού υπάρχει σύμπνοια και κοινή στρατηγική. Και αν τα ανωτέρω αποτελούν τις φανερές, αν θέλετε, πλευρές που δεν κρύβονται, μένει να δούμε στο μέλλον και τις αθέατες πλευρές αυτής της εκδήλωσης αγάπης, η οποία δεν εξηγείται μόνο με αυτή καθ' αυτήν την προσφορά του Ιδρύματος. Γιατί μπορεί η σύμβαση, για παράδειγμα, να προβλέπει, η αρχική εννοώ σύμβαση, ότι τα νοσοκομεία στην Κομωτινή, τα παιδιατρικά νοσοκομεία στην Κομωτινή, στη Θεσσαλονίκη, θα παραδοθούν στην πλήρη ιδιοκτησία του δημοσίου για τη λειτουργία τους, με την ανάλογη χρηματοδότηση, στελέχωση, συντήρηση κτλ. Δημιουργούνται όμως ερωτηματικά, τα οποία βεβαίως είχαμε διατυπώσει και κατά τη συζήτηση της αρχικής σύμβασης. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται ερωτηματικά από το γεγονός πως το Ίδρυμα αποκτά ισοβίως το δικαίωμα ελέγχου όλων των βασικών πλευρών της λειτουργίας των έργων, με πρόβλεψη ποινών ακόμα και με επιστροφή των ποσών που διέθεσε. Κατανοητή η επιδίωξη να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των έργων και για το σκοπό για τον οποίο διατέθηκαν τα χρήματα της δωρεάς. Όμως τι θα γίνει στην περίπτωση, καθόλου απίθανη με την εμπειρία εξάλλου που υπάρχει, που το δημόσιο για οποιοδήποτε λόγο δεν χρηματοδοτεί ή δεν στελεχώνει επαρκώς εν προκειμένου ή συγκεκριμένα αυτά τα νοσοκομεία. Αυτό σύμφωνα με τη σύμβαση μπορεί να αποτελέσει αφορμή είτε για επιστροφή των χρημάτων ή αν το δημόσιο δεν έχει τη δυνατότητα να τα επιστρέψει να βρεθεί λύση με την παραχώρηση νοσοκομείων στους ιδιώτες, εφόσον είναι ή μπορεί να γίνει το νοσοκομείο ή τα νοσοκομεία κερδοφόρα. Και συνεπώς τα ερωτήματα παραμένουν για το πώς θα εξασφαλιστεί, αφού δημιουργηθεί το νοσοκομείο, η απρόσκοπτη λειτουργία των συγκεκριμένων μονάδων, νοσοκομειακών μονάδων, εάν θα χρηματοδοτούνται πλήρως και επαρκώς από τον κρατικό προϋπολογισμό, εάν θα γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, εάν θα εξασφαλιστεί η επάρκειά τους σε υλικά και φάρμακα και αν θα παρέχουν απολύτως δωρεάν τις υπηρεσίες σε όλους. Και η κατάσταση η οποία επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, που ενισχύουν την επιχειρηματική τους δράση, που μειώνουν το προσωπικό, που υποχρηματοδοτούνται από το κράτος και καλούνται να επιβιώσουν πουλώντας τις υπηρεσίες άμεσα στους ασθενείς ή έμεσα στα λεηλωτημένα από το κράτος και το κεφάλαιο ασφαλιστικά ταμεία, δίνει και τις απαντήσεις. Και τα παραπάνω αποτελούν ένα επιπλέον στοιχείο που επιβεβαιώνει τη θέση μας, ότι η ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων υγείας πρέπει να είναι πλήρης και αποκλειστική ευθύνη του κράτους, χωρίς καμία εμπλοκή, άμεση ή έμεση, του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Αντίστοιχα, και η χρηματοδότηση των τομέων που προβλέπονται στην επιμέρους σύμβαση που συζητάμε για τον Ευαγγελισμό, που είναι μία εφάπαξ παρέμβαση και με την προϋπόθεση της κρατικής φυσικά συμβολίας, προσωπικό, λειτουργία, συντήρηση, εξοπλισμού κτλ. Όμως τα ζητήματα, για παράδειγμα, της εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης που αφορούν την αντιμετώπιση του τραύματος, των λοιμώξεων και πάει λέγοντας, δεν είναι εφάπαξ διαδικασία, αλλά διαρκής και διαχρονική. Πώς λοιπόν αυτή εξασφαλίζεται όταν δεν αποτελεί ή θα εξασφαλιστεί ή θα εξασφαλίζεται όταν δεν αποτελεί ζήτημα του κράτους να τη διασφαλίζει μόνιμα και επαρκώς, αλλά εξαρτάται από την πολλαπλώς αμοιβόμενη φιλανθρωπία των επιχειρηματικών ομίλων. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, από ένα κοινοφιλές ίδρυμα που έχει την έδρα του στις Βερμούδες.
που σηματοδοτεί και τον τρόπο φοροδιαφυγής από τα κέρδη σε βάρος όχι μόνο του εργαζόμενου λαού στη χώρα μας, στην Ελλάδα, αλλά και αλλού όπου αλλού δραστηριοποιείται. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, με βάση το ανωτέρω, θα ψηφίσουμε παρόν σε σύμβαση και πιστεύω θα έχουμε ένα δίλεπτο εν είδη δευτερολογίας για να τοποθετηθούμε και στην τροπολογία. Ευχαριστώ.